Και επιστρέφουμε στο στούντιο, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, για να καλωσορίσουμε την κυρία Βασιλική Καραδήμου. Καλώς ήρθατε. Υπεύθυνη ακτινολόγος στο Κέντρο Υγείας Βέρειας. Καλημέρα. Χαιρόμαστε που μας ήρθατε έτσι και από τη Βέρεια να τα πούμε. Είναι δική μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και φυσικά θα συζητήσουμε για ένα θέμα που αφορά όλο το γυναικείο πληθυσμό, ανεξαρτήτως ηλικίας πλέον, στις μέρες μας. Καρκίνος μαστού. Ισχυρός εχθρός, αλλά όχι αίτητος. Γράφει το Φυλάδιο και μου άρεσε πολύ το σύνθημα. Και αυτό. Πολύ ωραία και η φωτογραφία. Το μότο τη εκστρατεία. Είναι μια και η φωτογραφία επίσης. Μια εκστρατεία με τα τριαντάφυλλα, γιατί είναι η ζωή σου και δεν πρέπει να τα αφήσεις να μαραθεί. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα που έχουμε είναι βομβαρδιστικά. Μία στις 8 γυναίκες στις ανεπτυγμένες χώρες θα νοσήσει την πορεία της ζωής της από τον καρκίνο του μαστού. Το όπλο που έχουμε στα χέρια μας είναι η πρόληψη και η πρόληψη στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση. Έγκαιρη διάγνωση τι σημαίνει? Σημαίνει ανακάλυψη του καρκίνου σε πρώιμη φάση, όταν είναι δηλαδή υποκλινικός, όταν η γυναίκα δεν έχει σημεία ή συμπτώματα, είναι φαινομενικά υγιής. Οπότε αν ο καρκίνος διαγνωστεί έγκαιρα και αντιμετωπιστεί κατάλληλα, μπορεί να είναι μια ιάσιμη νόσος. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτός είναι ο ρόλος της πρόληψης. Και αυτός είναι και ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία έχει σαν σκοπό να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες, έτσι ώστε να μπορέσει να τις κατευθύνει σωστά, για να μπορέσει να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν αυτό το μεγάλο θέμα που λέγεται καρκίνος του μαστού. Είπατε όμως ότι αυτός είναι και ο ρόλος ο δικός σας της πρωτοβάθμιας βαθμίδας υγείας στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Θέλουν μία επιστολή την μέρα που έχει η γυναίκα γενέθλια για να τις υπενθυμίσουν να προγραμματίσει απαραίτητες εξετάσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρόγραμμα προσυμπτωματικού, κρατικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού πληθυσμιακού ελέγχου. Μάλιστα. Ναι. Για να δούμε λίγο το εξαιρετικό βίντεο που επιμεληθήκατε στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και επανερχόμαστε στην κουβέντα μας, γιατί πρέπει να το δούμε. Πολύ ωραίο το βίντεο. Εσείς το φτιάξατε. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είπε πολλά αυτό το βίντεο. Είπε τόσα πολλά που καμιά φορά οι λέξεις δεν μπορούν να αναμετρηθούν μαζί του. Σαν απεικονίστρια, το μόνο που μπορώ να σας πω, καμιά φορά οι εικόνες είναι πιο δυνατές από ό,τι. Και ήταν συγκλονιστικές δύο εικόνες κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Η πρώτη με την γυναίκα που δέχθηκε την μεγάλης ηλικίας, που δέχθηκε να φωτογραφηθεί δείχνοντας τη μαστεκτομή που υπέστη. Και το πρόσωπό της, απαραίτητο. Και το δεύτερο, ο άντρας που αγκάλιαζε μία περούκα. Βέβαια, εντελώς συμβολικό αυτό. Συμβολικό. Κοιτάξτε. Συμβολικό και σημειολογικό ότι και οι σύζυγοι βρίσκονται στον πλευρό και δίνουν μαζί από κοινού τη μάχη. Όχι μόνο οι σύζυγοι. Ο καρκίνος του μαστού δεν αναφέρεται μόνο στις γυναίκες. Ναι, αλλά εγώ το είδα έτσι, αντιλαμβάνεστε. Μπορεί από να τη νοσήσουν. Ματιά ενός συζύγου, ας πούμε, πρέπει να υποστηρίξει και ηθικά και πολύ πρακτικά. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Τη σύντροφο. Να ευχαριστήσουμε όλες αυτές τις γυναίκες οι οποίες ανήκουν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Άγιος Παρθένος στη Βέρεια. Βεβαίως για μια μικρή κοινωνία όπως είναι η Βέρεια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο μια κυρία να φωτογραφηθεί με μια μαστεκτομή. Αυτό ακριβώς, γιατί δεν έγινε και στη Νέα Υόρκη, στη Βέρεια. Έγινε που. Εγώ εκεί που θα ήθελα να σταματήσω όμως τη φωτογραφία δεν είναι στη μαστεκτομή, είναι στο κολιέ που φοράει η κυρία, που σημαίνει ότι η γυναίκα ακόμα και μετά από μια μαστεκτομή μπορεί να διατηρήσει τη θηλυκότητά τη και να συνεχίσει να ζει όπως ζούσε πριν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο μαστός που αποτελεί το ύψιστο κόσμο της θηλυκότητας φτάνει κάποια στιγμή στη ζωή μιας γυναίκας να είναι επικίνδυνος, να γίνεται επικίνδυνος. Και εκεί πρέπει να προσέχουμε. Και πρέπει να προσέχουμε όλες οι γυναίκες και πρέπει να οργανωθούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και ο τρόπος και η ακτινοδιαγνωστική στη φαρέτρα της έχει πάρα πολλούς τρόπους να αντιμετωπίσει τον καρκίνο του μαστού. Τη διάγνωση. Όμως, εξέταση εκλογής, ναυαρχίδα όλων αυτών που έχει η ακτινοδιαγνωστική είναι η μαστογραφία. Και εδώ πρέπει να σταθούμε πραγματικά πάρα πολύ, γιατί η μαστογραφία είναι μια σημαντική, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εξέταση. Είναι μια εξέταση η οποία έχει καταφέρει να μειώσει τη θνησιμότητα του καρκίνου του μαστού στην τάξη του 30% και είναι και μια πολύ ιδιαίτερη εξέταση. Το λέω και εξακολουθώ να το λέω αυτό. Και η ιδιαιτερότητά της έγινε στο εξής, ότι μπορεί να πάει μια γυναίκα να κάνει μαστογραφία και να είναι φαινομενικά υγιής, να μην έχει τίποτα. Να πάει στα πλαίσια ενός προληπτικού ελέγχου. Έχει τύχει να το ακούσουμε και αυτό. Ναι, να είναι απολύτως υγιής, να φύγει και να είναι καρκινοπαθής.
Όχι στο μαστό. Στο μαστό, βέβαια. Αυτό τώρα πώς συμβαίνει. Δηλαδή, τι εννοείται, ότι είναι το ποσοστό αποτυχίας της... Όχι, εννοώ ότι μπορεί μια γυναίκα να πάει να κάνει. Η μαστογραφία χωρίζεται σε δύο τύπους. Ο τρόπος που γίνεται είναι η προληπτική και η διαγνωστική. Η προληπτική μαστογραφία γίνεται προληπτικά, όπως σας είπα πριν, ναι, όταν η γυναίκα δεν έχει κανένα σημείο ή σύμπτωμα. Πηγαίνει και κάνει στα πλαίσια της πρόληψης μια μαστογραφία. Με μπορεί να κάνει... χρόνο, ναι. Ναι, μπορεί να κάνει τη μαστογραφία. Πώς γίνεται να μην εντοπιστεί? Κοιτάξτε. Όγκος. Αυτό, ναι, όταν ο όγκος είναι πολύ μικρός και είναι πολύ βαθιά. Ή ακόμα και όταν δεν είναι πολύ βαθιά, η γυναίκα έχει ένα πολύ μεγάλο μαστό. Και επίσης εξαρτάται από το στήθος της γυναίκας. Δεν μπορεί, αυτό λέω, να έχει πολύ, πολύ μεγάλο μαστό. Ακόμα και τα πιο έμπειρα χέρια των γλυκών μπορεί να μην μπορούν να το ψηλαφίσουν. Και αυτό είναι το κέρδος της μαστογραφίας. Έρχεται λοιπόν αυτή η εξέταση, η οποία τι κάνει? Έχει την ικανότητα να αναδείξει βλάβες οι οποίες δεν είναι ψηλαφητές. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τη γυναίκα. Γι' αυτό και οι γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται σε μαστογραφία. Είπαμε προληπτική μαστογραφία, και επειδή δεν υπάρχει πρόγραμμα, κρατικό πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου. Όπως σε άλλες χώρες, θα πρέπει οι γυναίκες από μόνες τους, με δική τους πρωτοβουλία, να τηρούν το χρονοδιάγραμμα της εξέτασης. Να πηγαίνουν δηλαδή να κάνουν εξέταση, ένα μαστογραφικό έλεγχο, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Πιστεύετε ότι αργότερα θα καθιερωθεί αυτό που είπατε, δηλαδή όπως το εμβόλιο ή κάποιες άλλες στρατηγικές που είναι και πρακτικές που είναι απαραίτητες και υπάρχει εθνικός σχεδιασμός, στο μέλλον δηλαδή στην Ελλάδα θα μπορεί να γίνει αυτό? Επιβάλλεται να γίνει. Όχι, αυτό. Καταλάβατε τι λέω. Ναι, ναι. Κάτι, σαν τον, όμως, κάτι ναι, σαν τον εθνικό εμβολιασμό. Να εφαρμόζεται. Δεν είναι υποχρεωμένες οι γυναίκες μία φορά το χρόνο να περνούν από κέντρα υγείας. Θα έπρεπε να γίνει. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά τα κόστη, θα σας πω ένα νούμερο. Υπάρχουν μηχανήματα. Μηχανήματα υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι τα μηχανήματα βεβαίως πρέπει να βελτιωθούν. Γιατί η ορθή διάγνωση μιας μαστογραφίας είναι πολύ παραγωγική. Δεν εξαρτάται μόνο από τα μηχανήματα. Εξαρτάται από τα μηχανήματα, τα οποία πρέπει φυσικά να είναι τελευταίας τεχνολογίας. Εξαρτάται από τους γιατρούς που ασχολούνται με το θέμα, οι οποίοι πρέπει να έχουν εξειδίκευση στο μαστό και να γνωρίζουν το αντικείμενο. Εξαρτάται από τους τεχνολόγους, ακτινολόγους, οι οποίοι τοποθετούν τις γυναίκες. Εξαρτάται από τους κλινικούς γιατρούς που στέλνουν τις κυρίες να κάνουν μαστογραφία και πρέπει να έχουν βεβαίως ένα πολύ καλό ενημερωτικό σημείωμα. Και φυσικά και από την ίδια τη γυναίκα εξαρτάται. Το γεγονός ότι ακόμη είμαστε στο στάδιο της εκστρατείας, ναι, ενημέρωσης και αφύπνισης και πληροφόρησης των γυναικών, προκειμένου η προσέλευση να είναι μαζικότερη. Ναι. Στα ιατρία εννοώ, για τους προληπτικούς ελέγχους. Πού οφείλεται? Οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμη υπάρχουν προκαταλήψεις, υπάρχουν στρεβλές εντυπώσεις για τη διαδικασία, υπάρχει άγνοια, υπάρχει προκατάληψη? Θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι που μας προβλημάτισε πάρα πολύ στο Κέντρο Υγείας Βέρειας. Γιατί όταν έλαβα εγώ, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Είχαμε το 2016 460 γυναίκες που εξετάστηκαν, από τους οποίους είχαμε 19 επιβεβαιωμένους καρκίνους. Οι 17 ήταν σε προχωρημένο στάδιο. Αρκετά δηλαδή, μεγάλο ποσοστό είναι για βεβαίως τυχαίο δείγμα. Σε αυτές τις γυναίκες, τις 17 γυναίκες που είχαμε προχωρημένο καρκίνο, είχαμε ψηλαυτό μόρφωμα είτε στο μαστό είτε στη μασχάλη. Και νέες γυναίκες. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, σκέφτεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά στην πρόληψη, κάτι δεν κάνουμε καλά. Δεν ενημερώνουμε σωστά, δεν έρχονται γυναίκες. Οπότε αποφασίσαμε να γίνουμε πιο διαδραστικοί και δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο το δίνουμε στις κυρίες που έρχονται εκεί, το δώσαμε και σε διάφορες ημερίδες και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε γιατί οι γυναίκες δεν κάνουν μαστογραφία. Η μεγαλύτερη απάντηση που είχαμε ήταν ότι αμελούν. Ή ότι κοστίζει ή ότι φοβούνται. Η δεύτερη είναι ότι φοβούνται. Η γυναίκα φοβάται να κάνει μαστογραφία. Αυτό είναι ένα μύθο, ένα ταμπού που πρέπει να σπάσουν. Συγγνώμη, αλλά ο φόβο από πού εκπορεύεται, από ποιο παράγοντα εκπορεύεται? Λοιπόν, θα σα πω. Ο φόβο μην πονέσω, ο φόβο μην έρθω αντιμέτωπη, α πούμε, με το θάνατο. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Δηλαδή, ο φόβο μην πονέσω. Η μαστογραφία είναι μια πάρα πολύ απλή εξέταση. Στην οποία η γυναίκα τοποθετείται, μπορεί κάποιες γυναίκες να ποτάνε. Αυτό που πρέπει να σας πω εγώ είναι ότι πιέζεται ο μαστός και καλώς πιέζεται ο μαστός. Γιατί όσο πιο πολύ πιέζεται ο μαστός, τόσο πιο καλή είναι η εικόνα και τόσο μικρότερη είναι η δόση της ακροβολίας. Αλλά εδώ να εξηγήσουμε, επειδή και εγώ το φοβόμουν, πιέζεται σταδιακά. Εγώ νόμιζα ότι θα πιεστεί μια και καλή και θα πονέσω. Πιέζεται σταδιακά. Πιέζεται, αλλά αυτό που πρέπει να πω και είναι σημαντικό είναι ότι όσο περισσότερο πιέζεται ο μαστός, τόσο μικρότερη είναι η δόση της ακτινοβολίας που δέχεται η γυναίκα.
Άρα αυτό πρέπει να φύγει. Δεύτερον, φοβόμαστε τι? Φοβόμαστε το αποτέλεσμα. Αυτό φοβόμαστε. Λοιπόν, δεν υπάρχει εξέταση που να βάζει το καρκίνο μέσα στη γυναίκα. Ο καρκίνος υπάρχει. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ο καρκίνος υπάρχει και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αφού υπάρχει, κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί. Όσο νωρίτερα ανακαλύψουμε την νόσο, τόσο καλύτερα θα είναι, τόσο η μικρότερη επέμβαση θα πρέπει να κάνουμε για να τον αφαιρέσουμε, λιγότερες χημειοθεραπείες, ναι, αλλά φοβόμαστε όταν θα πάμε, μήπως βρουν κάτι γιατροί, μήπως βρείτε κάτι εσείς, και αυτός είναι ο φόβος των γυναικών. Είναι αδικαιολόγητος όμως αυτός ο φόβος, αν κάτσεις και το σκεφτείς. Είναι παραλογισμός, γιατί έτσι ουσιαστικά αφήνεις χώρο στον εχθρό. Έτσι. Να σε κυριεύσει και στο τέλος. Να μας κυριεύσει ο φόβος. Να σε σκοτώσει. Γιατί θα σε σκοτώσει. Τώρα, εγώ τουλάχιστον και σε νεαρές ηλικίες γυναικών που ακούω κουβέντες, ακούω μια στρεβλή εντύπωση που υπάρχει. Ότι, έλα μωρέ, έχω μικρό στήθος. Αυτές που έχουν μεγάλο στήθος αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον καρκίνο του μαστού. Είναι μύθος. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτό που μπορεί να ακούσετε και που μπορεί πραγματικά, και θα ήθελα εδώ λίγο να τονίσουμε, δεν είναι το θέμα αν ο μαστός είναι μικρός ή είναι μεγάλος. Υπάρχουν μαστοί που είναι εντελώς λιπόδες και υπάρχουν μικροί μαστοί που είναι πυκνοί. Η διαφορά και ο διαχωρισμός στους μαστούς είναι ανάμεσα στο πυκνό και στο λιπόδι μαστό. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι τα πράγματα και ο πονοκέφαλος των ακτινολόγων είναι ο πυκνός μαστός. Και τι σημαίνει πυκνός μαστός? Πυκνός μαστός σημαίνει ότι όλα εκείνα τα στοιχεία που δομούν τον μαστό είναι πάρα πολύ έντονα. Είναι άσπρος λοιπόν αυτός ο μαστός, είναι άσπρος και ο καρκίνος, οπότε άσπρος το άσπρο, είναι δύσκολο να το δεις. Είναι σαν να είσαι μέσα σε μία χιονοθύελα και να ψάχνεις να βρεις τη χιονόμπαλα. Αλήθεια. Πώς θα το βρεις? Αυτό πρώτη φορά το ακούμε. Προσέξτε, είναι σαν να έχετε δύο δέντρα, είναι αυτό το παράδειγμα που χρησιμοποιώ εγώ στις γυναίκες για να το καταλάβουν. Είναι σαν να έχετε δύο δέντρα, ένα που δεν έχει καθόλου φύλλα, που είναι ο λιπόδης μαστός, και ένα που έχει φύλλα, και είναι ο πυκνός μαστός. Ο καρκίνος είναι η φωλιά του πουλιού. Τη φωλιά του πουλιού σε ένα δέντρο που δεν έχει φύλλα, τη βλέπεις από μακριά. Σε ένα όμως που έχει, δεν μπορείς να τη δεις. Εύκολα. Λοιπόν, προσέξτε. Ναι. Κάνεις μια μαστογραφία και η μαστογραφία στους πυκνούς μαστούς δεν μπορεί να δει εύκολα. Γι' αυτό έρχεται και συμπληρώνεται με άλλες εξετάσεις. Όπως το υπερηχογράφημα. Έτσι, το υπερηχογράφημα είναι μια εξίσου σημαντική εξέταση. Και είναι σημαντική εξέταση γιατί και δεν έχει ακτινοβολία όπως είναι η μαστογραφία και μπορεί να γίνει πολλαπλές φορές. Έτσι, και έχει τη δυνατότητα να μας βοηθήσει. Πολλές φορές δεν φτάνει μόνο. Πολλές γυναίκες όμως, επειδή το υπερηχογράφημα είναι πολύ εύκολο, αρνούνται να κάνουν μαστογραφία, το αποφεύγουν γιατί φοβούνται να πονέσουν. Οπότε ακολουθούμε οδηγίες γιατρού. Επαναλαμβάνω. Αυτά που λέμε τώρα, εδώ δεν τα λέμε, είμαστε μια παρέα και τα λέμε. Ακολουθούμε πρωτόκολλα και πρέπει να ακολουθήσουμε πρωτόκολλα που μας δίνουν οδηγίες για να μην κάνουμε λάθος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα πρωτόκολλα, εξέταση εκλογής είναι η μαστογραφία, η οποία πρέπει να διενεργείται από την ηλικία των 40 και πάντων ετησίως. Μπορεί να γίνει βεβαίως μια μαστογραφία από τα 35 μέχρι τα 40 σαν μαστογραφία αναφοράς, και από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει ο υπέρηχος, ο οποίος όμως επικουρεί, είναι βοηθητικός της μαστογραφίας, δεν μπορεί ποτέ να την αντικαταστήσει. Βεβαίως μπορεί να είναι η εξέταση εκλογής σε έγκυες, σε θυλάσσουσες γυναίκες, σε ειδικές περιπτώσεις, και μας βοηθάει επίσης και στις βιοψίες που μπορούμε να κάνουμε με την μαστογραφία. Ωραία, και μια άλλη ερώτηση, απορία σε σχέση με αυτά που είπατε. Είπατε ότι από το δείγμα αυτό στη Βέρεια, από τις 400 και κάτι γυναίκες, 17 με 19 είχαν καρκίνο χωρίς να το γνωρίζουν, αλλά σε περιοχές στη Μασχάλη. Επομένως δεν κάνουμε σωστά την ψηλάφιση. Δηλαδή μπορεί πολλές από εμάς γυναίκες να ψηλαφούμε μόνο το στήθος και να αφήνουμε τη Μασχάλη. Προσέξτε. Η αυτοψηλάφιση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να γίνεται κάθε μήνα. Είναι όμως μια δραστηριότητα που κάνει μια γυναίκα, η οποία δεν μειώνει τη θνησιμότητα της νόσου. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην αυτοψηλάφιση. Τι γίνεται με την αυτοψηλάφιση? Δίνουμε τη δυνατότητα στη γυναίκα να γνωρίσει το μαστό της. Ξεκινάει από την ηλικία των 20, όταν είναι μικρή, και σιγά σιγά μεγαλώνοντας, αντιλαμβάνεται την ανατομία του μαστού. Ο λόγος της αυτοψηλάφισης είναι να αντιληφθεί η γυναίκα τη διαφορά. Αν κάτι αλλάξει στο μαστό της, θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί στο γιατρό. Οτιδήποτε και μετά ο γιατρό, οτιδήποτε, είτε αλλάξει το χρώμα, είτε αλλάξει το σχήμα, είτε αλλάξει το μέγεθος, είτε έχει εκροή, έχει υγρό από τη θηλή, είτε μπει η θηλή προς τα μέσα, είτε ψηλαφίσει κάτι στο μαστό και στη μασχάλη, κάτι που δεν το είχε ή κάτι που είχε μπορεί να μεγάλωσε. Πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί στο γιατρό. Αυτό που ήθελα να σας πω εγώ είναι ότι η διάγνωση του καρκίνου
έχει πλέον μια τριπλή αντιμετώπιση. Πώς γίνεται? Γίνεται με την απεικόνηση, όλα αυτά που είπαμε πριν, με την κλινική εξέταση, η οποία είναι σημαντική και πρέπει να γίνεται κάθε φορά από μαστολόγους, γιατρούς που κατέχουν το αντικείμενο, και τελικά από τη διάγνωση που τίθεται με την ιστολογία. Ένα 15% του καρκίνου του μαστού δεν είναι ορατή στη μαστογραφία. Άρα τι πρέπει να γίνει? Δεν πρέπει οι γυναίκες που έρχονται σε ένα ακτινολογικό εργαστήριο και ελέγχονται, δεν πρέπει να παίρνουν τη μαστογραφία τους, να πηγαίνουν στο σπίτι και να τη βάζουν στο συρτάρι. Θα πρέπει να τη δείχνουν στο γιατρό τους. Πολλοί το κάνουν αυτό όμως. Όχι, είναι malpractice αυτό. Θα πρέπει να τη δείχνουν στο γιατρό τους για να μπορέσει να ψηλαφίσει ο γιατρός. Σε γιατρό όμως μαστολόγο, κύριε. Σε γιατρό ο οποίος είναι γνώστης του αντικειμένου. Μία απορία που έχει να κάνει με τα χρονικά περιθώρια, δυστυχώς. Πείτε μου. Της αποτελεσματικούς αντιμετώπισης. Από τη στιγμή που εσωτερικά στο γυναικείο μαστό θα εκδηλωθεί, ναι, θα κάνει την εμφάνισή του το πρώτο καρκινικό κύτταρο. Τι διάστημα μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλές διάστημα? Δηλαδή ότι... Εξαρτάται. Θα σας πω από τι εξαρτάται. Καταλάβατε τώρα γιατί ρωτάω. Καταλαβαίνω τι λέτε και θα σας πω το εξής, ότι ο καρκίνος του μαστού, λέμε, ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ένας. Είναι πολλοί. Είναι πολύ στο τύπη και κάθε τύπος έχει διαφορετική βιολογική συμπεριφορά. Καλά κάνετε. Κατά συνέπεια έχει διαφορετική αντιμετώπιση και διαφορετική ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία. Α, δεν είναι δηλαδή δεν όλοι είναι... οι καρκίνοι του μαστού ίδιοι τύποι? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό που σας είπα πριν, η τριπλή αξιολόγηση, όταν για να διαγνωστεί ένας καρκίνος θα πρέπει να υπάρχει ιστολογία, να έχει γίνει δηλαδή η βιοψία και να υπάρχει πόρισμα της βιοψίας, για να μπορέσουν οι χειρουργοί και μετέπειτα οι παθολογοανατόμοι να δούνε σε ποια από αυτές τις κατηγορίες ανήκουν. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, και εδώ θα πρέπει, θα με αφήσετε να αναφερθώ λίγο στο λεγόμενο πορογενές in situ καρκίνωμα, το οποίο είναι και το πιο συχνό τις τελευταίες μέρες και αυτό που έχει επιτρέψει η ψηφιακή μαστογραφία να αναδειχθεί περισσότερο. Περί τίνος πρόκειται? Πρόκειται για ένα μικρό καρκίνωμα in situ, τοπικό, το οποίο κάποια στιγμή γίνεται μέσα στους σπόρους, μέσα στους σωλήνες δηλαδή, που μεταφέρουν το γάλα. Κάποια στιγμή αυτό το τοπικό καρκίνωμα θα εξελιχθεί σε διαιθητικό καρκίνωμα. Το 50% τουλάχιστον θα εξελιχθεί σε διαιθητικό καρκίνωμα. Το κάποια στιγμή τι σημαίνει χρονικά? Δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε ποια είναι η κίνητη στιγμή. 10 μήνες, 2 χρόνια, μια πενταετία. Μπορεί σε κάποιες γυναίκες να εξελιχθεί γρηγορότερα, σε κάποιες άλλες να μην εξελιχθεί. Γι' αυτό και εμείς όταν βλέπουμε τα ευρήματα του in situ καρκινώματος, που είναι συνήθως οι μικροεπασβεστώσεις, πρέπει να τα φέρουμε. Να τα φέρουμε, έτσι. Βεβαίως. Όχι η προληπτική μαστεκτομία, και είναι ένα άλλο ζήτημα που εφαρμόζεται πολύ και στην Αμερική, είναι άλλο τρόπο. Η προληπτική μαστεκτομία αναφέρεται στην Αμερική για τις γυναίκες που έχουν κληρονομική προδιάθεση και είναι το 5 με 10%. Δύο είναι πάρα πολλά τα υπεύθυνα γονίδια. Τα βασικότερα είναι το BRCA 1 και το BRCA 2. Εκεί αυξάνεται η πιθανότητα που έχει η γυναίκα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Ναι, το καταλάβουμε, είναι απόλυτα σαφές αυτό, ότι όταν υπάρχει κληρονομικότητα, τότε προβαίνουν εκεί. Έχουμε πολλές ερωτήσεις, δεν προλαβαίνουμε να τις απαντήσουμε. Τις βασικότερες τώρα. Αλλά τις βασικότερες για την πρόληψη, δηλαδή όταν κάνουμε εμείς ψηλάφιση οι γυναίκες, φαίνεται ότι δεν τα γνωρίζουμε τελικά τόσο καλά. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος και πότε, λοιπόν, μέσα στο μήνα? Θα πρέπει να γίνεται κάθε μήνα, θα πρέπει να γίνεται αφού έχει τελειώσει η περίοδός μας. Μπορούμε να τις κάνουμε είτε είμαστε όρθιες μπροστά σε ένα καθρέφτη, είτε είμαστε εξαπλωμένες. Και αυτό που έχει σημασία, σας είπα πριν, μόλις αντιληφθούμε κάτι που δεν μας αρέσει, που δεν είναι σύνηθες πάνω στο μαστό μας, απευθυνόμαστε κατευθείαν στον γιατρό. Και μία ερώτηση τηλεθεάτριας επίσης τελευταία. Υπάρχει συσχετισμός καρκίνου του μαστού και θυλασμού? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει συσχετισμός καρκίνου του μαστού και θυλασμού. Λέγανε ότι ο θυλασμός και οι εγκυμοσύνες είναι στους παράγοντες εκείνους που όταν γίνουν σε μια νέα ηλικία, κάτω των 30, μπορεί να είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία απομακρύνουν κάπως τον καρκίνο του μαστού. Αλλά όταν αλλάζουν τα δεδομένα τα κοινωνικά, όπως τώρα όλες οι γυναίκες μένουν έγκυες μετά τα 35, εντάξει, τα πράγματα αλλάζουν. Και γιατί ακούμε γυναίκες όταν μετά τα 35 και κυρίως εκεί γύρω στα 40 να αποκτούν το πρώτο ή κυρίως στο δεύτερο παιδί, δηλαδή να έχουν μια εγκυμοσύνη μετά τα 40 στο δεύτερο, μετά εντοπίζουν συνήθως μετά από μια εγκυμοσύνη, εντοπίζουν κάτι ότι αλλάζει το σώμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Δηλαδή, διότι είναι, τώρα μεγάλη είναι η αύξηση του καρκίνου του μαστού πλέον
στην εγκυμοσύνη. Και όταν λέμε καρκίνο του μαστού και εγκυμοσύνη, δεν εννοούμε μόνο το διάστημα της εγκυμοσύνης, αλλά εννοούμε το διάστημα μετά και ένα χρόνο μετά της λοχίας και του θυλασμού. Τότε το ανακαλύπτουν οι πιο πολλές γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι γυναίκες που πλέον, γιατί έτσι είναι κοινωνικά δομημένο το στάτους μας, κάνουν παιδιά σε μεγάλες ηλικίες, μένουν έγκυες δηλαδή πάνω από τα 35, θα πρέπει πριν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε διαδικασία να κάνουν οπωσδήποτε έναν μαστολογικό πλήρη έλεγχο. Μάλιστα. Μαστογραφία, αλλά ακόμα και εκείνες οι γυναίκες που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, επιτρέψτε μου να πω. Ναι, αλλά να μην αφήσουμε όμως στρεβλή εντύπωση. Δεν φταίει η εγκυμοσύνη γι' αυτό. Όχι, όχι, βέβαια. Γιατί έτσι τώρα όπως υπόθηκαν γρήγορα όλα, μου έδωσε την εντύπωση ότι φταίει η εγκυμοσύνη γι' αυτό. Κοιτάξτε, δεν φταίει η εγκυμοσύνη, φταίει απλά η ηλικία. Όχι. Τι φταίει? Είναι και, οι ορμόνες που φουντών. Είναι και αυξανωμένη τη ηλικία, αυξάνεται η πιθανότητα να έχουμε καρκίνο του μαστού. Είναι αυτό. Δύσκολο να είσαι γυναίκα και να μεγαλώνεις. Δεν φταίει όμως η εγκυμοσύνη. Οι ορμόνες της εγκυμοσύνης θα επιταχύνουν την ανάπτυξη του καρκίνου και του μαστού. Τώρα έγινε αντιληπτό. Θα επιταχύνουν την ανάπτυξη. Και κλείνοντας, αν υπάρχει ένας μικρός όγκος στο στήθος όταν μια γυναίκα μένει έγκυος και το ανακαλύπτει μετά. Εντάξει, αφού κοιτάξτε, είναι δύσκολο να γίνει η διάγνωση στην εγκυμοσύνη. Πόσο, δηλαδή, ένας καρκίνος στο στήθος, πόσο χρονικό διάστημα παίρνει, χρειάζεται για να μεγαλώσει και να γίνει αντιληπτό? Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα βομβαρδίζεται. Εάν έχουμε μια γυναίκα η οποία είναι έγκυος και οι ορμόνες της βομβαρδίζουν διαρκώς στο μαστό, αντιλαμβάνεστε ότι η ταχύτητα ανάπτυξη του καρκίνου θα είναι εξαρτάται από το τύπο του καρκίνου. Μάλιστα. Mm. Γιατί έχουμε πολλές να λένε είχα μια ενόχληση, κάτι, ένα μικρό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και το δύσκολο είναι να το αντιληφθείς και να κάνεις διάγνωση στην εγκυμοσύνη. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις μαστογραφία. Κυρία Καραδήμου, από ό,τι καταλάβατε, μάλλον εσείς το έχετε καταλάβει νωρίτερα από εμάς, οι απορίες, οι ερωτήσεις είναι αμέτρητες, άπειρες, ατελείωτες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε δεκάδες εκπομπές και να μην έχουμε δώσει ακόμη όλες τις απαντήσεις στις απορίες και των τηλεθεατών και τις δικές μας προσωπικές. Πάντως κρατούμε αυτό. Είναι κρατούμε πολύ αυτό. Προληπτικός έλεγχος, προληπτικός έλεγχος, προληπτικός έλεγχος. Και κυρίως πριν την εγκυμοσύνη σε γυναίκες ή όταν μια γυναίκα θέλει να έτσι προβεί στην εξωσωματική. Ας κάνει σε οποιαδήποτε ηλικία. Μάλιστα. Ακόμα και σε νέες γυναίκες που ετοιμάζονται να κάνουν εξωσωματική, θα πρέπει να γίνει ένας πλήρης έλεγχος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν εξόχως διαφωτιστικότατη η κουβέντα που κάναμε. Καλή επιτυχία στην εκστρατεία και το έργο σας. Στη Βέρεια. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Θα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ.